Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο του Ιμητού, στην πρώτη προπόνηση της Ολυμπιάδας Ιμητού. Και μαζί μας, μετά τον coach, τον κύριο Γεωργουλόπουλο, έχουμε την αρχηγό της ομάδας, την Μαρινίκη Μιχαλοπούλου. Γεια Μαρινίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μετά από σχεδόν 4 μήνες, ξαναμπήκε στο γήπεδο. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Πώς αισθάνεσαι? Είναι λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι, μετά από 4 μήνες αποχής, ειδικά με την προηγούμενη αποχή που είχαμε κόπη και απότομα το πρωτάθλημα. Ξαναξεκινήσαμε μετά το Σεπτέμβριο προετοιμασία, κάναμε 2 ολόκληρους μήνες προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία. Ξαναδιακόπηκε το πρωτάθλημα, βασικά δεν ξεκίνησε ποτέ. Είναι ήταν λίγο να περίεργο. Παίζατε πρώτη αγωνιστική. Ήταν και... να παίζαμε πρώτη αγωνιστική και δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Είναι λίγο περίεργο, αλλά ελπιδοφόρο θα έλεγα. Είναι καλό που γυρίζουμε στο γήπεδο, είναι καλό που γυρίζουμε στις προπονήσεις, ακόμα και αν το πρωτάθλημα δεν ξεκινήσει, που δεν γνωρίζουμε ακόμα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι καλό που έχουμε πάλι επαφή με αυτό που κάνουμε και μας αρέσει. Άρα, Μαρινίκη, εσύ ήθελες να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, ήθελες να ξαναμπεί στο γήπεδο να παίξεις? Ήθελα να ξεκινήσουν οι προπονήσεις πολύ νωρίτερα από ό,τι ξεκίνησαν. Καταλαβαίνω πως τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν το επέτρεπαν, πως σαφώς η υγεία είναι πάνω απ' όλα, αλλά νομίζω ότι με τους όρους που ξεκινάμε τώρα θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει και νωρίτερα. Γιατί έχει χαθεί ήδη πολύτιμο έδαφος. Ποιος θα είναι ο στόχος της Ολυμπιάδας Ιμητού στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής? Στόχος από σήμερα κιόλας είναι να επανέλθουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν διακοπή το πρωτάθλημα. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να τερματίσουμε στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας. Πιστεύεις ότι είναι αρκετό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Μαρτίου να ετοιμαστεί η ομάδα? Θα είναι έτοιμη η ομάδα? Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι 100% έτοιμη μέσα σε 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες προετοιμασίας χωρίς φιλικούς αγώνες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα το πρωτάθλημα ποιοτικά σε σχέση με τα προηγούμενα θα είναι σε λιγότερο καλή κατάσταση. Δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί θα υπάρχει κούραση, θα υπάρχουν σίγουρα τραυματισμοί, που απεύχομαι στον οποιοδήποτε, αλλά σίγουρα θα είναι διαφορετικό πρωτάθλημα. Μαρινίκη, ως αρχηγός της Ολυμπιάδας Ιμητού, θα ήθελα να μου παρουσιάσει έτσι με λίγα λόγια έτσι, την ομάδα, το ρόστερ της Ολυμπιάδας Ιμητού. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Ο μέσος όρος ηλικίας πρέπει να είναι τα 17 έτη, 16-17, κάπου εκεί. Uh-huh. Υπάρχουν παίκτριες που συμμετέχουν και στην εθνική κορασίδων. Στην κορασίδων, ναι, είναι οι μικρότερες, είναι 3-4 παίκτριες. Που και αυτές κρίμα περισσότερο που φέτος δεν κατάφεραν να παίξουν ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες, οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές ηλικία, μεταξύ 14 και 18 ετών. Κάποιες από αυτές δεν είναι και πανελλήνιες φέτος. Και υπάρχουν και 6-7 που είναι μεγαλύτερες ηλικία από 25 έως 30. Θα ήθελα και την άποψή σου για το δεύτερο όμιλο. Είσαι στο δεύτερο όμιλο. Και από την Αθήνα, εκτός από την Ολυμπιάδα Ιμητού, είναι η Αγία Παρασκευή, ο Ατρόμητος Αθηνών και η Γλυφάδα Οδυσσέας. Είναι ένας ωραίος όμιλος, ένας δυνατός όμιλος. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν σίγουρα σαφώς περισσότερη εμπειρία στην Α' Εθνική κατηγορία, αλλά ωστόσο έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα πλέον, νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι στα ίσια και θα δούμε και κάποια ωραία μάτς. Η συνεργασία σου με το προπονητικό team, με τον κύριο Γεωργουλόπουλο. Είναι άριστη. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Είναι εξειδικευμένος πάνω στο αντικείμενό του. Έχει στόχο, η προπόνησή του έχει στόχο. Και νομίζω ότι θα μας έχει έτοιμες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Η διοίκηση σαφώς είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην ομάδα. Είναι πάντα δίπλα μας οτιδήποτε και να χρειαστούμε και σε ό,τι δεν σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε επίσης είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε στο κάθε τι. Μας στηρίζουν είτε στις ήττες είτε στις νίκες σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Εσύ αγωνίζεσαι στόπερ. Ναι, κεντρική αμυντικός, ναι. Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία, από τα 13 μου, στις Ακαδημίες στον Αιώλο Πύργου, mm-hmm. μια ομάδα που τώρα δεν υπάρχει πλέον. Κυρίως γιατί η οικογένειά μου ασχολούταν με το ποδόσφαιρο και ο μπαμπάς μου και η θείοι μου, τα ξαδέρφια μου έπαιζαν όλοι ποδόσφαιρο. Μου άρεσε πάρα πολύ, είχα τη στήριξη της οικογένειάς μου και συνέχισα και εδώ στην Αθήνα, μόλις ήρθα για σπουδές, συνέχισα και εδώ στην Ολυμπιάδα Ιμητού. Πώς είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει ανέβει. Και έχει ανέβει γιατί περισσότερο και πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα. Ωστόσο, έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Τεράστια που δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο. Είμαστε ακόμα σε ένα αεραστεχνικό επίπεδο γιατί αυτό ήταν ο λόγος που δεν μας επέτρεψε να αγωνιστούμε φέτος. Να σε διακόψω, Μαρινίκη, παίζεται Α' Εθνική. Και θεωρούμαστε αεραστέχνες. Αυτό. Ναι.
δεν έχετε κάποιες απολαύες, έτσι δεν είναι? Όχι. Οι περισσότερες ομάδες, από όσο γνωρίζω, οι παίχτρες δεν έχουν απολαύες. Εμείς εδώ σίγουρα όχι. Γιατί η Α' Εθνική είναι το κορυφαίο επίπεδο, σωστά, έτσι. Σωστά. Και υπάρχουν ομάδες οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ευρωπαϊκές ομάδες στο Champions League, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και είναι και η εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίζεται και αυτή με παίχτρες οι οποίες φέτος δεν έχουν παίξει αγώνες. Τουλάχιστον όσες αγωνίζονται στην Ελλάδα. Και είναι στενάχωρο. Οι άνδρες πώς σας αντιμετωπίζουν, Μαρνίκη, εσείς που αγωνίζεστε? Κοιτάξτε, υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες. Και δεν έχει να κάνει με τους άνδρες, έχει να κάνει με τους ανθρώπους και την παιδεία τους. Κάποιοι το επικροτούν και το θαυμάζουν. Κάποιοι άλλοι θα κοροϊδέψουν. Θα πούν, πήγαινε πλύνε κάποιο πιάτο. Ωραία, εντάξει, ναι, εγώ τα κάνω όλα. Και πιάτα πλένω και δουλεύω και παίζω και μπάλα. Από όλα κάνω. Μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα από ένα. Επιλέγουμε να ακούμε αυτούς που μας επικροτούν. Και όσους μας κάνουν την κριτική, αλλά τη σωστή κριτική, τη θετική κριτική. Αυτή που χρειάζεται για να βελτιωθείς. Σε κανονικές συνθήκες υπάρχει κόσμος που έρχεται να παρακολουθήσει γυναικείο ποδόσφαιρο? Τα τελευταία χρόνια εδώ στον Ημιτό έχουμε δει ότι σίγουρα το κοινό μας αυξάνεται. Έρχονται όλο ένα και περισσότεροι, συνήθως είναι γονείς, φίλοι που έρχονται να μας στηρίξουν, αλλά το άθλημα δεν είναι προβεβλημένο προς τα έξω, οπότε δύσκολα κάποιος θα κλείσει την Κυριακή του και θα έρθει να δει γυναικείο ποδόσφαιρο, προς το παρόν τουλάχιστον. Υπάρχει και κάποιες παίκτριες έτσι που θαυμάζεις ή κάποιους ποδοσφαιριστές που έχεις ως πρότυπο? Παίκτριες που θαυμάζω. Να σκεφτώ μισό λεπτάκι. Από παίκτες μου αρέσει πάρα πολύ ο Ντάβιντ Λουίς, νομίζω παίζει στην Arsenal τώρα. Από παίκτριες, η πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες παίκτριες οι οποίες έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, η Χατζηγιαννίδου, αν δεν κάνω λάθος, η οποία θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική, είναι και αρχηγός στην Εθνική Ελλάδος. Αυτά. Και να σε ρωτήσω πώς ήταν η ζωή χωρίς ποδόσφαιρο όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Ήταν περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο, γιατί έχουμε συνηθίσει, ερχόμαστε σχεδόν κάθε μέρα εδώ. Μου έλειψαν οι συμπαίκτριές μου, μου έλειψε το ποδόσφαιρο. Είναι μια ωραία συνήθεια. Γενικά αδειάζει η μέρα σου. Αδειάζει η μέρα σου και αδειάζει και ο χρόνος σου. Δεν έχεις τι να κάνεις, δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί η αρχηγός της Ολυμπιάδας Ημιτού, Μαρινίκη Μιχαλοπούλου? Τι να περιμένουμε από την Ολυμπιάδα Ημιτού στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής? Ότι θα αγωνιστούμε στο καλύτερο των δυνάμεών μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και το δικό σου μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Πάνω απ' όλα υγεία σε όλους, αυτό είναι αυτό που εύχομαι. Και δεύτερον, να μην τα παρατήσουν ποτέ, να συνεχίσουν να ασχολούνται και όσοι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο να το κάνουν. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Εγώ υγεία σας ευχαριστώ. Και κάθε επιτυχία και σε σένα και στην ομάδα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.